Απίστευτο και όμως αληθινός. Ναι, ένας τυχαίος έλεγχος στο δρόμο από κάποιο περιπολικό της άμεσης δράσης ή της τροχέας μπορεί να οδηγήσει στο αυτόφορο για χρέη προς το δημόσιο. Ήδη το σύστημα λειτουργεί και το επόμενο διάστημα τους φορολογικούς ελέγχους θα αρχίσουν να τους κάνουν οι τροχονόμοι. Ναι, τη 2014 πραγματικά το ακούσαμε και αυτό. Αντί να πιάσουν όλους αυτούς που τόσα χρόνια πραγματικά έχουν πάρει τα λεφτά από τα ταμεία του κράτους, από τους ασφαλιστικούς μας οργανισμούς, το κράτος έχει φτάσει σε αυτό το σημείο όχι γιατί φταίνε ούτε οι επιχειρηματίες, ούτε οι πολίτες, αλλά φταίνε κάποιοι άλλοι. Να ψάξουν να βρουν τα αίτια εκεί και όχι να κυνηγάνε η τροχέα, η οποία βέβαια δεν φταίει και σε κάτι, αλλά ο νόμος ο καινούργιος αυτός είναι πραγματικά αστείος και νομίζω ότι θα έπρεπε να το δουν τελείως διαφορετικά. Δεν είμαστε εμείς ούτε εγκληματίες, ούτε είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε στην άκρη λεφτά και δεν πληρώνουμε. Πραγματικά ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι έχει πρόβλημα, ότι αδυνατεί να πληρώσει και δεν είναι θέμα ούτε ότι το κάνει από συνήθεια, όπως διάφορα βουλευτικά χείλη το είπανε, ούτε ότι έχει στην άκρη. Έχουμε πρόβλημα, δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Το ότι αυξάνονται συνέχεια τα φορολογικά, ότι αυξάνονται συνέχεια τα ασφαλιστικά και συνέχεια μας ζητά να πληρώσουμε και τώρα με το καινούριο φορολογικό αυτό που θα συμβεί, είναι πραγματικά δηλαδή τραγικό. Ζητάνε από τους επαγγελματίες και από όλους τους πολίτες να δώσουν λεφτά τα οποία δεν έχουν. Στην περίπτωση του ΦΠΑ, η οφειλή είναι αδίκημα από το πρώτο ευρώ. Σε ό,τι αφορά γενικά τα χρέη προς το δημόσιο, σύλληψη επιφέρουν τα χρέη που ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ. Τι θα συμβαίνει? Πολύ απλά, όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία, είτε εάν υπάρχει κάποια τροχονομική παράβαση, όπως παραβίαση ορίου ταχύτητας, είτε γίνεται τυπικός έλεγχος, τα περιπολικά θα έχουν τη δυνατότητα online σύνδεσης με το τάξης, ώστε να γίνεται και οικονομικός έλεγχος του πολίτη. Σε περίπτωση που φανεί είτε πως υπάρχει οφειλή ΦΠΑ είτε άλλη οφειλή άνω των 5.000 ευρώ, τότε οι αστυνομικοί θα οδηγούν στο τμήμα τον πολίτη και από εκεί στο αυτόφορο.